αλλά έδειξα ψυχραιμία. Μετά δεν κατάλαβα τίποτα. Την κοίταζα στα μάτια και χαμογελούσα όπως κάνουμε στις δεξιώσεις. Είμαι εκπαιδευμένη, ξέρεις. Ναι, η αλήθεια είναι ότι παραλίγο να μας πιάσει τα πράσα με τον Άρη. Και έτσι λοιπόν και εγώ τι να κάνω. Αγκάθηκα να της πω την οκομωτής μου. Μάλιστα. Ο γιος της άντρας σου. Ο Άρης κομωτής σου, ο Λουκάς Μανάβης. Πάλι καλά που δεν με συνέστησε σαν μπλίστρα σου. Και τι ήθελες να κάνω, Μανούλα? Ήθελες να κάνεις. Έχεις πολλά να κάνεις αν θέλεις. Να πας να σώσεις τον Αλέξανδρο από τη δύσκολη κατάσταση. Αν δεν θα είσαι καλά. Γιατί, αγάπη μου, αυτή τη στιγμή ο Αλέξανδρος έχει ανάγκη τη βοήθειά σου. Να τα βγάλει πέρα μόνος του. Σοφούλα μου, όταν εσύ τον χρειάστηκες, ο Αλέξανδρος σου στάθηκε. Τώρα τι θέλεις, να κολλήσει εκεί μέσα η μάνα του να του κάνει τη ζωή κόλαση και να μην ξεκολλάει ούτε μαλισσοπρίωνο? Όχι, δεν θέλω αυτό, αλλά δεν είμαι και έτοιμη να τον συγχωρήσω. Και ποιος σου είπε να τον συγχωρείς? Θα πας εκεί, θα παίξεις λίγο θέατρο και θα φύγεις. Αρκεί να σώσεις την κατάσταση, αγάπη μου. Εκτός αν θες να τα βρείτε. Ξεχνάς ότι είναι και το άλλο το κάθαρμα εκεί, ε? Αγνόησέ τον, έκαλε. Αγνόησέ τον. Αυτό που θέλει η Ντίνα είναι να σε δει με το γιο της. Όσο για τον Άρη, δικό του θέμα. Λες, ε? Ναι, χώριο που Άρης μπορεί να σκεφτεί κάτι και να ρίξει στάχτη στα μάτια της Ντίνας και μετά να βγεις εσύ η κακιά και η ανέστητη. Σκασίλα μου μεγάλη, μωρέ, δεν πάει να κόψει το λαιμό της. Εγώ δεν ξαναμπαίνω σε αυτό το σπίτι. Σε παρακαλώ, αγάπη μου, σε παρακαλώ. Κάντο για μένα. Δεν αντέχω άλλο. Αποκλείεται.